τη σειρά, λοιπόν. Σε 2-3 μέρες θα στο δώσω. Λοιπόν, πώς ήταν το όνομά σου? Βασίλη. Λοιπόν, ναι, Βασίλη, συγγνώμη. Λοιπόν, άκου, Βασίλη. Αυτό είναι το κλασικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα. Θα ξεκινήσω την απάντησή μου με μια κουβέντα που είπε ο Πέτρος. Σε μια στιγμή, δεν θυμάμαι, σε κάποιον ομιλητή, όταν κατέβηκε κάτω και όλοι χειροκροτάγαμε ενθουσιασμένοι, λέει, τι τρομερό, απίστευτο, για όλα έχει μια καλή κουβέντα, αλλά... Και μετά προσθέτει, έχουμε απίστευτες μονάδες και δεν μπορούμε να γίνουμε ομάδα. Αυτό που ρώτησες. Λοιπόν, εγώ αυτό το συναντάω 38 χρόνια που εκπαιδεύω σε επιχειρήσεις, όλη την ώρα. Θα στην πω την απάντηση για να έχω και το Θοδωρή μαζί μου να χαμογελάσει. Γιατί λέει ταπεινότητα, αλλά θέλω να σου το εξηγήσω. Το πρόβλημά μας είναι ο εγωισμός. Εφόσον υπάρχει αυτό, και εσύ τώρα είσαι καλός άνθρωπος, ξέρεις πόσοι τους ακούν να λένε που δεν μπορούμε να γίνουν, και οι ίδιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να γίνουν ομάδα. Εσύ φαίνεται γιατί, επειδή λόγω της παιδείας και της κουλτούρας, όσους μιλάω για Ελληνάρες τώρα, που το λένε αυτό και λέω, ρε φίλε, από σένα ξεκινάει. Γιατί τα βάζει με τον άλλον? Όταν κάνεις έτσι, ένα δάχτυλο δείχνει εκεί, τρία δάχτυλα δείχνουν εδώ. Άκου φιλοσοφία λαού. Αν περάσει το δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου, λέει πέρασα. Και αν τον κόψω, λέει με κόψανε. Λέει τα καλά τα κάνω εγώ. Τα κακά τα κάνουν οι άλλοι. Αμέσως οι άλλοι φταίνε. Και οι θρησκείες τι σε βοηθάνε? Να ταπεινωθείς. Να πατήσεις τον εγωισμό. Δηλαδή, αν δεν είναι εσωτερική διεργασία. Θέλεις να γίνεις ομάδα, θα κοιτάξεις μέσα σου. Αυτό τώρα που σου είπα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι θρησκεία. Άκουσα τον ίδιο Ότορε Χάγκελ να λέει ότι ήταν η αρχή του για να τους δέσει και να το αποτέλεσμα. Είδες, πήραμε το γύρο. Όταν ενωθούν οι Έλληνες, κάνουν θαύματα. Όσο τρώγόμαστε τα σκυλιά μεταξύ μας, τι μας αρεσίδες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και ποια είναι η απάντηση? Να πατηθεί ο εγωισμός. Πρόσεξε τώρα. Αν πας αυτό να το πεις με τον τόνο τρόπο, το λέω εγώ, έτσι, θα μου πούνε τι λένε καλά. Ξεκινάει η φασαρία. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να του πεις του αλλουνού, γιατί στο λέω γιατί εγώ, με αυτό πασχίζω. Εγώ πάνω σε αυτό δουλεύω τόσα χρόνια. Να τον κάνεις να πει, έλα ρε. Ρε, και sorry για εκείνο. Πω, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Έχεις μικρά παιδιά? Λοιπόν, δεν θα τα βάλεις τιμωρία αν κάνουν κάτι κακό, αλλά θα τους πεις, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο να σκεφτείς. Δεν θα κλειδώσεις την πόρτα, φυλακή που κάνανε παλιά, ούτε ξύλο, να σκεφτείς. Θυμάμαι όταν βγαίνει ο γιος μου μέχρι του λέω, σκέφτηκε, και αυτό που τράβηξε τα πόδια, ξαναπήγε πάλι μέσα. Γύρισε μετά από λίγο. Μου λες και λέω, τι σκέφτηκες? Δεν έπρεπε να τους είχα τραβήξει τα μαλλιά, γιατί πονάει και ούτε εμένα μου αρέσει να το κάνω. Βγες έξω τώρα. Να ξεκινήσει. Δεν είναι το δικό σου ρε φίλε το σωστό. Θέλω και έτσι. Όλα τα προβλήματα, διάβασα κάπου στο Facebook, μια φίλη μου έχει γράψει, ξεκινήσανε όταν η Ελληνίδα μάνα που χτύπησε το παιδάκι της στο τραπέζι έκανε ντά το τραπεζάκι. Ο άλλος φταίει, παιδί μου, και πάνε και ταχώνουν στο δάσκαλο, γιατί έχει βάλει αυτού του βαθμού στο παιδί μου. Ο δάσκαλος φταίει. Πάντα φταίει ο άλλος. Λοιπόν, ξεκίνα, από ό,τι κατάλαβα, μόνο από την απορία έχεις τη δύναμη, το εσωτερικό, το έναυσμα, το drive. Ξεκίνα και εσύ στο χώρο σου, στο χώρο του, στο χώρο μου, στο χώρο. Γίνεται τελικά. Να τον, γίνεται. Αλλά να ξεκινήσουμε όλοι. Όχι όλοι να λέμε ο άλλος δεν γίνεται ομάδα μαζί μου. Πάμε. Εγώ πιστεύω πολύ ότι γίνεται και θα το κάνουμε. Γιατί συνεχώς γνωρίζω ανθρώπους σαν και εσένα που λένε, μα θέλω. Και σε πιστεύω απόλυτα, διότι καταλαβαίνω η παιδεία σου δεν ήταν εδώ πέρα λίγο λερωμένη, ήταν καθαρή εκεί που από όποιο κράτος κι αν ήσουν. Και θεωρώ ότι μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Ο καθένας να ξεκινήσει στον χώρο, να πατήσει τον εγωισμό του, να γίνει παράδειγμα, να τον δουν οι άλλοι, να αποφασίσουν κι αυτοί και προχωράμε. Άμα αφήσετε, είναι το μεγαλύτερο θέμα αυτό. Αυτό το θέμα λοιπόν που είπες και είναι το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε στην Ελλάδα, ρε φίλε. Να φανταστείς καμιά φορά με είχαν σταματήσει στη Σκωτία και, και στη Δανία, ήδη απάντηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα? Λέω, το ποτό σας. Δεν με έχει ρωτήσει ποτέ κανείς στην Ελλάδα. Είσαι ο πρώτος δημοσίως. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και όταν άκουσα τον Πέτρο να λέει, κοίτα ρε κάτι τζιμάνια που έχουμε στην Ελλάδα και να μην μπορούμε να ενωθούμε. Τι είπες, ρε Χριστιανέ? Σε άκουσα να το μουρμουράς μόνος σου. Τώρα σου είπα ότι σε άκουσα πριν.